Μάκρος. Μήπως θα έπρεπε, κυρία Συνοδεινού, να τα καταθέσετε και να τα συζητήσουμε. Μα αν απαντήσει ο Δήμαρχος, τώρα χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, συμφωνείτε να αναβληθεί η προημερησία συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας προτείνω, ναι, όχι να προτείνω, να ζητήσω από το Σώμα το θέμα υπαριθμών. Πρέπει να προταχθεί. Ναι, ποιο θα προταχθεί, ποιο δεν θα συζητηθεί, θέλω να πω. Ποιο προτείνω. Το 29, έγκριση προσωρινής τιμής μονάδας για εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφορά σε χρήμα. Αυτό για να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να υπάρχει εξοδικαστικός συμβασμός και συμφωνία. Δεν υπήρξε, σας το λέω ευθέως, ζητούν χαμηλή τιμή, εμείς δεν τη δεχόμαστε, άρα αποσύρεται. Το 29, κύριε Βάρσο. Εγώ. Πρώτη. Λοιπόν, την έκανα. Αναβάλλεται το 29. Λοιπόν. Να ακούγεστε όμως. Ναι. Επ' αυτού που συζήτησε ο Δήμαρχος. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Επειδή είναι επίκαιρο και δεν θα έχει. Την άλλη φορά θα, είναι πια, θα έχει περάσει ο χρόνος για το ότι είναι μια καινούργια αρχή με τα πολλά κόμματα στην εξουσία. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω το Δήμαρχο και να πω πιστεύω στους ικανούς, στους άξιους και ηθικούς ανθρώπους και όχι στα πολλά κόμματα που είχε και εσύ, Δήμαρχε, μία αυσαίδα να αυτή ταλαντεύεσαι. Διότι το κόμμα είναι κάτι απρόσωπο. Όσες παρατάξεις και να λάβουν μέρος, αν οι άνθρωποι δεν έχουν αγάπη για τον τόπο, εάν δεν έχουν την ικανότητα να λύσουν τα προβλήματα και τη διάθεση γι' αυτό, δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα να αλλάξει πρόσωπο. Εδώ θα συμπληρώσω κάτι, πιστεύω ότι ο τωρινός Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω ότι είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ικανός που θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα έκτακτο θέμα. Ναι, βέβαια, Τάκη μου, βέβαια. Θα λάβω και εγώ το λόγο άλλωστε. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε το εξής έκτακτο θέμα, το οποίο έχει έρθει χωρίς εισήγηση, γιατί ήρθε τελευταία στιγμή σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε μία εργολαβία που είναι αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάριστων. Παράλληλα, λίγο ησυχία σας παρακαλώ, παράλληλα στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα Σχηματάρ, τμήμα μεταμόρφωσης Βαρυμπόμπης κτλ. Εκεί, κατά την εξκαφή, βρέθηκαν αρχαία. Πρέπει λοιπόν, εγώ διαβάζω όπως κυκλοφορείται το έργο. Προφανώς είναι από την οδό Αρημάτσου. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Να το αποκρίνω. Βέβαια. Λοιπόν, ο αγωγός σταμάτησε στο κομμάτι της Ερημάνθου να περάσει απέναντι, δηλαδή από την πηγόν να προχωρήσει προς τον παράδρομο, γιατί βρήκανε αρχαία. Αποφασίστηκε λοιπόν από την ΕΙΔΑΠ να αλλάξει μια διαδρομή. Για να αλλάξει διαδρομή, θα πρέπει να κλείσει η υπόγεια διάβαση, κύριε Βάρσο, σας το λέω γιατί και εσείς περνάτε από εκεί τακτικά, η υπόγεια διάβαση της Ερημάνθου για 2 μήνες μάξιμου. Και ζητάνε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν γίνει όμως αυτό, δεν θα συνδεθεί ο παρακυφίσιος αγωγός, ο οποίος είναι σημαντικός και για το Δήμο μας, αφού θα συνδέσει την ΕΚΑΛΗ και το υπόλοιπο κομμάτι, αλλά θα μπει και μέσα στο δίκτυο. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να το εγκρίνουμε. Δυστυχώς. Μάξιμο. Για να περάσει ο αγωγός. Γιατί βρεθήκαν τα αρχαία. Τα έχετε δει εκεί που τα έχουν βρει στην άκρη, στο κτήμα των αξιωματικών από κάτω. Που ήταν το υπόστολο. Δημαρχέ. Δεν γράφει. Αρχαιότητες, λέει γενικώς. Δημαρχέ. Λέει ότι παρακαλούν για τη σύμφωνη γνώμη μας σχετικά
Με κυκλοφορία. Ναι, η κυκλοφοριακή ρύθμιση, η κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι εξής. Όταν πας να βγεις εκεί, σε στρίβει αριστερά και σε πάει στην οδό Ελαιών και συνέχεια Ερμιώνης. Ναι. Είναι απλό, δεν έχει άλλη έξοδο. Ή μπορεί να πας από τη γέφυρα της Βαρυμπόπης. Ένα-ένα. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Το συμφωνούμε να το συζητήσουμε το θέμα ομόφωνα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχεία. Με την ευκαιρία, επειδή θα κλείσει και η Ερημάνθο, να επισημάνω ότι εκεί γίνεται κοιλιακή πιο πάνω. Mm. Παρατήρησα ένα πράγμα και για να μην θρηνήσουμε θύματα, είδα ότι στην Κηφισού επιτρέπεται η διέλευση όταν γίνεται η λαϊκή. Καλό θα είναι να κλείσει, να κλείνει ο δρόμος την ημέρα της λαϊκής, να μην περνάνε αυτοκίνητα. Ήταν παράκαμψη λεωφορείων. Δεν περνάει λεωφορείο εκεί. Εκείνη την ημέρα της λαϊκής δεν περνάει ούτως ή άλλως. Καλό είναι για τις ώρες που λειτουργεί η λαϊκή να το φροντίσουμε να μην περνάνε αυτοκίνητα, γιατί έχει πολύ κόσμο και θα μπορεί να έχουμε κανένα ατύχημα. Έχω διαφωνία πάνω σε αυτό. Έχω μεγάλη διαφωνία και θα την αναπτύξω. Λοιπόν, ακούτε λίγο, σας προσκαλώ την επόμενη Τρίτη. Ένας-ένας. Σας προσκαλώ την επόμενη Τρίτη να έρθετε να παρακολουθήσετε. Και μετά, δεν τα ξέρετε, τη λέγει πηγαίνω εγώ, δεν πηγαίνετε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ. Ελάτε λοιπόν να διαπιστώσετε το πρόβλημα και μετά πάρετε την απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα μας αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο, είναι αποφασίζεται ομόφωνα ή όχι. Ομόφωνα. Λέω αν αποφασίζεται ομόφωνα το αίτημα. Το συζητάμε μάλλον, το έχω καταλάβει. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Είχαμε πει να προτάξουμε το έκτο θέμα, αλλά η κυρία Δάμη έχει κάνει το ραντεβού για τις 8 η ώρα, γιατί νόμιζε να προχωράμε κανονικά και το αφήνουμε πίσω μάλλον. Λοιπόν, μάλιστα. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους της συμπολίτευσης όσο πιο γρήγορα μπορούμε να τα περνάμε τα θέματα και να μην τα συζητάμε πολύ. Λοιπόν, εφόσον υπάρχει ο Δήμαρχος, όχι της αντιπολίτευσης, είπα της συμπολίτευσης. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, αυτό είναι παράδειγμα. Δηλαδή είναι δυνατόν τη μία το ποδέσφαιρο την άλλη, να καταργούμε, να μιλήσουμε, να υπογράψουμε λοιπόν ένα χαρτί ότι τα ψηφίσουμε να θυμίσουμε. Κυρία Μουστάκη, είπε για την συμπολίτευση. Είπα ξεκάθαρα για τη συμπολίτευση τη στιγμή που είναι παρόν ο κύριος Δήμαρχος, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πάμε. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Πες το. Πρώτο θέμα. Έχουν προσέλθει η κυρία Στεφανάκο, η κυρία Σαλματάν και η κυρία Παπαδημητρίου. Υπάρχει μία ανησυχία σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Λοιπόν, έγκριση πρόσληψης 72 υπαλλήλων, μη μιλάτε. 72 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας 2 μηνών με σκοπό την κάλυψη κατ' επιβουσών εποχικών αναγκών. Ο κύριος Δήμαρχος. Μάλιστα. Ναι, θα το πούμε. Εξαιρέθηκαν από την απαγόρευση προσλήψεων τα δίμηνα και πρέπει να τα πάρουμε απαραίτητος για την πυροπροστασία. Έχουμε τις ειδικότητες, κυρία Πρόεδρε. Ειδικότητες εργάτες καθαριότητος 50, οδηγοί τρίτης κατηγορίας 11, οδηγοί γάμα και έψιλον κατηγορίας 3, χειριστές αρόθρων 4, χειριστής καπτικών μηχανημάτων 1, μηχανοτεχνίτες 3, σύνολο 72 άτομα. Αυτά μας έχουν εγκριθεί. Η κυρία Μουστάκη. Να σας ακούω. Καταλέγονται στους πυροσβέστες. Όχι. Δεν είναι πυροσβέστες. Δεν κάνουμε πυρόσβεση εμείς. Κάνουμε πυροπροστασία. Δηλαδή κόβουμε χώρο. Αυτό είναι. Δεν έχει άλλη ειδικότητα. Έτσι πρέπει να τους πάρει. Ακριβώς. Όχι από τα πούσια, από τα χόρτα. Προς το παρόν είναι ένα μέτρο. Ναι. Λοιπόν, ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο θέμα. Ομόφωνα. Θέμα δεύτερο.
καθορισμός ειδικοτήτων 102 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας 8 μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κηφισιάς. Μάλιστα. Και αυτή είναι κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης. Καταφέραμε να πάρουμε αυτές τις θέσεις στο Δήμο και νομίζω ότι μας είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μέχρι τέλος του χρόνου. Εάν ψηφιστεί σήμερα, αύριο στέλνουμε στο ΑΣΕΠ την προκήρυξη και ξεκινάει, φαντάζομαι, την άλλη εβδομάδα, γιατί έχουμε απαραίτητα, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στην καθαριότητα. Μα έχουν φύγει πριν τρεις μήνες. Αυτό που θέλω να σας πω και να το ξέρουμε από σήμερα, ότι δεν υπάρχει πλέον εντοπιότητα στα 8 μήνα. Κατεργήθη. Θέλετε να σας διαβάσω την κατανομή? Ναι, τα είχαμε ξαναψηφίσει αυτά. Έχει ψηφιστεί, λοιπόν. Τα είχαμε ξαναψηφίσει, εξαιρέσει. Ναι, ναι. Ομόφωνα. Ομόφωνα το δεύτερο. Τρίτο θέμα. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της ΕΕΤΑ για χρηματοδότηση των παιδικών και προφωνητιακών σταθμών του Δήμου για την υποβολή χρηματοδότησης και την αξιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης σε κάθε άλλη σχετική επίσης ενέργεια, υπογραφή εγγράφου για τη χρηματοδότηση και την έκδοση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής. Αυτό το έχουμε ψηφίσει ήδη πέρσι. Πέρσι είχαμε 112 παιδιά από την ΕΕΤΑ, εκ των οποίων τα σχεδόν 80 είναι της Ερυθρέας, λόγω του μεγέθους του σταθμού. Και η διαφορά που υπάρχει, η ειδοποιώς διαφορά από πέρσι μέχρι φέτο, είναι ότι έχουν μειώσει την εισφορά για κάθε παιδί, την επιχορήγηση για κάθε παιδί, ανάλογα με την ηλικία του, και είναι 2.900 και 3.700. Είναι περίπου 1.000 ευρώ ανά παιδί. Ελπίζω ότι είναι περισσότερα παιδιά. Πρόεδρε, αυτό δεν είναι εισήγηση τώρα. Δεν καταλαβαίνεις ούτε ποιος θα στέλνει. Τι σημασία έχει? Πώς θα ψηφίσουμε? Παιδιά, πριν από 4 μέρες, τι να ψηφίσουμε? Να ψηφίσουμε τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείτε? Γιατί είναι, όχι. Είναι υποχρεωτικό να το αποφασίσει το Συμβούλιο. Ναι. Μα δεν είναι όμως, ας μάθουμε να στέλνουμε τα έγγραφα αυτά, δηλαδή αυτό λέω. Θα το πω την άλλη φορά. Μπάσετος, πέρσι μας βοήθησε αυτό το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να με το... Λοιπόν, ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κηφισιάς στη Γενική Συνέλευση Διαδημοτικής Εταιρείας Αττικό Αέριο ΑΕ. Διονυσότης Ιωάννης. Διονυσιώτη Ιωάννη μας εκπροσωπήσει. Ο οποίος μας εκπροσώπησε και πέρσι. Μας εκπροσώπησε και πέρσι στη συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση. Δεν είναι στο Συμβούλιο, συνέλευση. Ομόφωνο. Εξιοδότηση του κυρίου Μαρκεσίνη Εμμανουήλ, αντιδημάρχου προγραμματισμού ανάπτυξης της ΔΕΛΤΑ ΕΕ ΚΑΛΗΣ, ως υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ. Και αυτό το έχουμε ψηφίσει. Ομόφωνο. Κυρία Πρόεδρε. Το κύριο Μαρκεζίνη. Αν δεν δεχόταν. Γιατί υπάρχουν υπουργοί που δεν δέχονται, γι' αυτό λέω. Λοιπόν. Ο κύριος Μαρκεζίνης δεν έχει offshore. Δεν είναι που δεν δέχονται, είναι που δεν μπορούν. Έχει διαφορά το πράγμα. Λοιπόν. Προσέχει ο κύριος Σουβέρης. Κύριοι συνάδελφοι, θα αναβάλουμε το έκτο θέμα, γιατί πρέπει να παρίσταται η κυρία Αδάμη και αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην κλήρωση για τις θέσεις, η οποία πρέπει και να γίνει ενώπιόν μας. Όταν εμφανιστεί η κυρία Αδάμη, την έχουμε ξανακάνει τη διαδικασία. Δεν κατάλαβες ποιο θέμα είναι? Έτσι. Η κυρία Αδάμη όμως νόμιζε, της έχει πει 8, γιατί νόμιζε ότι θα έχουμε προημερησίας. Εντάξει. Θα το αναβάλουμε μόλις έρθει, θα το συζητήσουμε. Το 7ο που είναι. Το αναβάλουμε. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχω αγωνία, μήπως δεν προλάβετε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
Επαναφέρουμε. Πού είναι το. Ποιο είναι το θέμα. Επαναφέρουμε το θέμα γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιτρεπόμενη θεσμικά υπέρβαση επιφανίας επικάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 4 και τα λοιπά του Προεδρικού Διατάγματος που κοντολογής αφορά την υποβολή πρότασης για να χρηματοδοτηθούμε για το γυροκομείο. Είχαμε και έχουμε έχουμε ένα έγγραφο από την οικολογική εξόρμηση, το οποίο είναι παρόμοιο με εκείνο του Συλλόγου Κηφισού. Δεν το έφερε εκεί από πάνω. Το υπόλοιπο δεν το έφερε. Ναι. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, για τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουμε ενστάσεις από τον Πολιτιστικό Εξορροϊστικό Σύλλογο Κηφισός και από το Σωματείο Οικολογική Εξόρμηση Αττικής. Εξήγησε τι θα φέρει τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένσταση διότι διατείνονται ότι δεν έχουμε λάβει προηγουμένως απόφαση για την θέση και την σκοπιμότητα του που θα τοποθετηθεί το γυροκομείο γενικώς. Ένα λεπτό. Έχουν ένσταση για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει σχετική διαβούλευση, για το γεγονός ότι γιατί διαλέγουμε αυτό το οικόπεδο και όχι ένα άλλο και άλλα συναφή. Επίσης γίνεται αναφορά στο ότι δεν επιτρέπονται εκεί κλινικές. Το γυροκομείο για να αρχίσουμε από εκεί δεν έχει καμία σχέση με κλινική και με βάση την εφημερίδα της κυβερνήσεως έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι ή αλλιώς στο συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι αν θα δεχθούμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε το πρόγραμμα αυτό, μήπως και χρηματοδοτηθεί για το γυροκομείο που αφορά όλη την Κηφισιά. Είναι σε ένα οικόπεδο, για όσους το ξέρουν, δίπλα στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Εθνική Οδό, ή θα το αναβάλουμε χάνοντας την προθεσμία για να υποβάλουμε το πρόγραμμα. Αυτά είχα να σας πω ο Δήμαρχος τώρα. Λοιπόν, αυτό που αποφασίζουμε σήμερα είναι η δυνατότητα να γίνει το σύνολο του κτηρίου, το σύνολο μάλλον της εκτάσεως που μπορεί να οικοδομηθεί με βάση το συντελεστή δόμησης σε ένα κτίριο και όχι σε διάσπαστον όγκο. Αυτό ζητάμε σήμερα να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις τις πολεοδομικές της περιοχής, το κτίριο, θα τα πει ο κύριος Βάρδας καλύτερα, θα έπρεπε να, μάλλον η έκθεση μπορεί να χτιστεί χωρίς, πρέπει να γίνει σε δύο κτίρια. Επειδή όμως είναι επικλινές το μέρος του οικοπαίδου το ένα, ζητάμε με τη σημερινή μας απόφαση το σχέδιο που θα κατατεθεί να έχει ένα κτίριο στο σύνολο της έκθεσης το οποίο επιτρέπεται. Όσον αφορά το τι εικάζει ο Σύλλογος Οικολογική Εξόρμηση, ζητάει να μείνει τράπεζα γης. Εμείς θεωρούμε ότι οι αδάμες έχουν πια πάει παντού. Ναι, για την περιοχή εκείνη. Ναι. Όσον αφορά τον δεύτερο σύλλογο, το Σύλλογο Κηφισό, αυτό που ζητάει είναι να γίνει μια μελέτη που να αποδείξουμε ότι από το σύνολο της πόλεως, από τα διαθέσιμα οικόπεδα, αυτό είναι το καταλληλότερο. Και δεύτερον, να διαλέξουμε, να αποφασίσουμε μία άλλη μελέτη, γιατί από όλα αυτά τα οποία μπορούμε να καταθέσουμε στο ΕΣΠΑ, προτιμάμε να καταθέσουμε το γυροκομείο. Νομίζω ότι και τα δύο αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις και αν δεν έχουμε τέτοιες πολιτικές αποφάσεις στην αρμοδιότητα να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο,
Δεν είναι δυνατόν να τις αναθέτουμε πουθενά αλλού. Εγώ προτείνω να ψηφιστεί το θέμα και αυτή είναι και η θέση μου. Ο κύριος Βάρδας. Θέλω να διευκρινίσω το σημείο που ανέφερε ο Δήμαρχος ό,τι αφορά την κάλυψη. Η κάλυψη που επιτρέπεται σε ενιαίο κτίριο είναι 350 τετραγωνικά μέτρα. Επειδή όμως το οικόπεδο είναι επικλινές προς την πλευρά του Κηφισού και δεν βγαίνει στο σύνολο της καλύψεως με δύο κτίρια, η πρόταση που γίνεται είναι να μην υπάρξει διάσπαση της κάλυψης των κτιρίων επί του εδάφους, αλλά να γίνει ένα ενιαίο κτίριο με κάλυψη μεγαλύτερη των 350 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς όμως να υπερβαίνει η επιτρεπόμενη κάλυψη αυτήν την οποία προβλέπει το διάταγμα. Δηλαδή το διάταγμα προβλέπει κάλυψη 40%, υποθέσουμε ότι το οικόπεδο είναι 1000 μέτρα, έχουμε κάλυψη 400 μέτρα. Αυτό που ζητάμε λοιπόν να γίνει το 400 μέτρα σε ένα ενιαίο οικόπεδο και να μην υπάρξει διάσπαση των όγκων, διότι το οικόπεδο αυτό δεν το επιτρέπει, λόγω της συγκεκριμένης του μορφής. Αυτό είναι. Κυρία Μουσάκη. Θεωρώ ότι η θέση είναι κατάλληλη για γυροκομείο, επειδή έχει το τοπίο δηλαδή, για ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Δεν είναι κλινική όντως. Η χρήση γης, που είναι αμυγής κατοικία, προβλέπει πρόνοια, κτίρια πρόνοιας, που είναι βρεφονιπιακή, γυροκομεία και τέτοια. Και θεωρώ ότι μάλλον δεν το έχουν δει σωστά, ίσως, οι φίλοι που κάνουν την έκθεση. Τώρα, όσον αφορά τη διάσταση των όγκων, είδα την κάτωση. Οι όγκοι είναι διασπασμένοι. Δεν είναι μονοκόμματο το κτίριο. Είναι ένα τάφο, ας πούμε. Αυτή λέγεται διάσταση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή που ήμουνα, όταν λέγαμε διάσταση όγκων, εννοούσαμε αυτό. Δεν ήταν ανάγκη να είναι απόσταση, να έχει απόσταση. Εκείνο που θα πρότεινα, γιατί είδα τα σχέδια, θα ήταν ή να κάνουμε στέγη, να προσθέσουμε στέγη, ή να κάνουμε ταράτσα κήπο. Ή τι είπατε? Ταράτσα κήπο, να φυτέψουμε την ταράτσα. Δηλαδή, είναι μια πρότασή μου για... Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι ήδη είναι διασπασμένο το κτίριο. Έχει κάλυψη 17,5% περίπου, ούτε καν 20, δηλαδή το 40% που επιτρέπεται, ούτε καν έχει καλυφθεί. Εγώ προσωπικά θα το ψηφίσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάσος. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, το οικόπεδο αυτό είναι ένα οικόπεδο που, αν ενθυμίστε, ήταν σε σχέση με την Boston που είναι δίπλα και το μεταφέραμε και το την Boss. Το κάναμε οικοδομήσιμο, είναι τα 2,5 στρέμματα αν θυμάμαι καλά και εφάπτεται των άλλων 27 στρεμμάτων που υπάρχουν πίσω από του κυρίου Κουδουνά. Δεν είναι δηλαδή δικαιολογία ότι να μείνει τα 2,5 στρέμματα, να μην γίνουν γυροκομείο και να μείνουν τράπεζα γης. Και για ποιο λόγο? Όταν οι αδάμες από τη γέφυρα της Βαρυμπόπης μέχρι τη γέφυρα του Μενιδίου έχουν τον Κηφισό ποταμό που είναι 5.000 στρέμματα και τους δίνουν οξυγόνο, και εκείθεν του Κηφισού ποταμού μέχρι τη Βιωτία και τον Παρνασσό είναι βουνά και λόγοι και φέρνουν καθαρό αέρα και οξυγόνο. Είναι μια περιοχή που έχει όσο περιβάλλον θέλετε δικό της. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι θέλουμε τράπεζα γης γιατί στερούμεθα, είμαστε στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στα Πατήσια και θέλουμε τράπεζα γης για να έχουμε πράσινο χώρο. Λοιπόν, θέλουμε γυροκομείο, είναι η καταλληλότερη θέση εκεί να γίνει το γυροκομείο, είναι 2,5 στρέμματα και θα μπορέσει σε συνδυασμό με τα άλλα 27 να αξιοποιηθεί και να μπορούν οι ηλικιωμένοι να πηγαίνουν και ένα περίπατο στα διπλανά που είναι εγκατελειμμένα, που υπάρχει μια μπασκέτα και έχει γίνει εκεί και έχει σκουριάσει και έχει εγκατελειφθεί, που υπάρχει μια γεώτρηση που δεν την έχουμε αξιοποιήσει, που υπάρχουν πολλά μπορούμε να πούμε. Μην ξεχνάμε... Ο αθλητικός χώρος θα παραμείνει. Ναι. Γι' αυτό μιλάω, για τον αθλητικό χώρο που είχαμε στον Πόβαλη και είναι εγκατελειμμένος. Και είναι το ρέμα του Κηφισού που το πιάνει όλο αυτό το κομμάτι και το υπερκαλύπτει. Λοιπόν, είναι της γνώμης ότι να πάρουμε την απόφαση και να το τρέξουμε μάλιστα, γιατί
οι συνθήκες όσο πάνε στενεύουν και περισσότερο θα χρειαζόμαστε για τους ηλικιωμένους χώρους καταβλισμού. Η κυρία Συνοδεινού. Εγώ εν μέρη θα διαφοροποιηθώ ως προς τη διαδικασία, επειδή πολύ συχνά τα βρίσκουμε μπροστά μας, όπως βρήκαμε και τους ποδηλατόδρομους και άλλα πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχει, δεν έχουν πάρθει όλες οι απαραίτητες αποφάσεις και η σωστή διαδικασία με τη σειρά, αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων περί αναγέρισης χειροκομείου. Δηλαδή δεν έχει ακολουθηθεί όλη αυτή η σειρά. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Μουστάκη προηγουμένως ως προς το κτίριο, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να προσφύγουν στο ΣΤΕ κάτοικοι και στο τέλος να κάνουμε έναν κόπο και να μας ακυρωθεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η διαδικασία των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και μετά να προχωρήσουμε. Να δώσω μια μικρή απάντηση. Ναι, βέβαια. Ο κύριος Δήμα. Επειδή σήμερα δεν είναι, κύριε Συνοδεινού, η πρόταση για το ΕΣΠΑ, σήμερα αποφασίζουμε τη δυνατότητα να σχεδιαστεί έτσι το κύρος είναι λειτουργικό. Θα επανέλθουμε όταν το καταθέσουμε. Και θα υπάρχει σχετική απόφαση. Απλώς σας συμπληρώνω, καταλαβαίνω την ανησυχία σας και ξέρω από πού πηγάζει, από άλλες αποφάσεις, αλλά σας λέω ότι θα το καλύψουμε αυτό στην πορεία, μόλις κατατεθεί επισήμως. Με αυτή την απόφαση θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προαπαιτούμενα για να το υποβάλουμε στο ΕΣΠΑ. Αν δεν την πάρουμε αυτή τη σημερινή, δεν μπορούμε τα προαπαιτούμενα για να προλάβουμε τον Οκτώβριο. Κατά συνέπεια, έχουμε χρονικό διάστημα για να πάρουμε τις άλλες αποφάσεις. Λοιπόν, η κυρία Κεφαλά. Και κλείνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να πω δύο λόγια. Όταν πρόκειται να φτιάξει κάτι ο Δήμος, το οποίο είναι υποδομή για τα επόμενα χρόνια στην πόλη, και όταν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή μόνοι σας εδώ, εγκαταλελειμμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στον δρόμο, δεν έχουμε πού να τους βάλουμε, και συζητάμε να κάνουμε ένα δημοτικό γυροκομείο σε ένα οικόπεδο του Δήμου, το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις και χωροταξικά, και όταν είναι επιδοτούμενο 100% από το ΕΣΠΑ, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και όταν μας δίδεται μία ευκαιρία να την πιάνουμε από τα μαλλιά και όχι να τη συζητάμε. Αυτό είναι ένα όνειρο του Δήμου εδώ και χρόνια και των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Απλά έτυχε πέρυσι να επιδοτείτε και μου είπαν ότι θα βγει και φέτος, γιατί δεν προλαβαίναμε να καταθέσουμε πέρυσι και τέλειωσε 30 Ιανουαρίου το πρόγραμμα. Εγώ ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όπου έκανε τα σχέδια χωρίς να πληρώσουμε μελέτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για το Δήμο Κηφισιάς. Και μακάρι να μπορούμε να βγάζουμε κι άλλα έργα χωρίς να πληρώνουμε μελέτες στην εποχή αυτή που ζούμε, που είναι μια δύσκολη εποχή. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλη την τεχνική υπηρεσία και να ευχηθούμε, αφού πάρει το δρόμο του, διότι ο φάκελος έχει πολύ μεγάλη διαδικασία, να εγκριθεί. Εγώ σήμερα αυτό περιμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουρδίνης. Ναι, δεν θα μακρηγορήσω, κυρία Πρόεδρε. Είχα τοποθετηθεί και στο προηγούμενη συνεδρίαση που είχε παραστεί και ο κύριος Πάσος από τη μεριά της τεχνικής υπηρεσίας και μας ανέλησε το θέμα. Θεωρώ ότι άπτεται καταρχήν μιας μονάδας κοινωνικής παροχής, κοινωνικής πρόνοιας. Και δεύτερον, ότι έχουμε μία πρόταση αξιοποίησης ενός περιουσιακού στοιχείου του Δήμου. Οι μόνες ενστάσεις που είχα ακούσει εγώ την προηγούμενη φορά από τον κύριο Κυριαζόπουλο, εκπρόσωπο του Κηφισός, ήταν ότι δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση. Που ήταν λάθος τελικά και αποδείχθηκε περίπτωνα την προηγούμενη φορά. Υπήρχε μία αναβολή του θέματος που εγώ δεν την ψήφισα, ήθελα να ψηφιστεί το θέμα τότε, για να προσκομιστούν κάποιες αιτιάσεις ή κάποιες διαβούλευσεις σε όλη αυτή την περίοδο.
Δεν νομίζω ότι προέκυψε κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι αυτή η προσπάθειά μας να συνοδευτεί και μια ευρύτερη αντιμετώπιση της περιοχής εκεί. Δηλαδή θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κάποιοι χώροι αναψυχής, όπως είπε ο κ. Μπάρσος, που είναι κάποιοι χώροι εγκαταλελειμμένοι, να μπούμε και σε μια τέτοια λογική ώστε να διαμορφωθεί και ο περιβάλλον χώρος και να, να δίνει και περισσότερες δυνατότητες στους αναξιοπαιθούντες συμπολίτες που θα φιλοξενήσει το γεωροκομείο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούρκος. Μετά. Κυρία Πρόεδρος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συντομευθεί για το γεωροκομείο, διότι μας το επιβάλλει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή είναι απαραίτητο δηλαδή για να γίνει. Όπως σε πολλές επαρχιακές πόλεις, που είναι και με μικρότερο πληθυσμό, έχουν γίνει. Και εφόσον δεν πρόκειται να πληρώσει το κράτος, δυστυχώς μας το επιβάλλει το δημογραφικό πρόβλημα. Κύριοι συνάδελφοι, με τις παρατηρήσεις της κυρίας Συνοδεινού, οι οποίες σαφώς θα τεθούν σε εφαρμογή, ενδεχομένως και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζουμε... Πού είναι το θέμα? Το θέμα, ναι. Ναι, ποιο είναι το έκτο. Λοιπόν. Ναι, λείπουνε αυτοί που είμαστε, φτάνουνε. Γνωμοδοτούμε λοιπόν για την επιτρεπόμενη θεσμικά υπέρβαση της επιφανίας επικάλυψης, γιατί όλα τα άλλα που συζητάμε είναι παρεπόμενα, ομόφωνα. Πώς είπε ο κύριος Σαβλίδης. Ναι, πού είναι το έκτο θέμα, κυρία Σαράνη. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να επαναφέρουμε το έκτο θέμα. Πού είναι η κυρία Δάμη, είναι εδώ. Έκδοση αδειών συμμετοχής και καθαρισμός θέσης τοποθέτησης των μικροπολιτών στην Εμποροπανήγυρη κατά τον εορτασμό της Αγίας Κυριακής 5, 6 και 7 Ιουλίου του 2012 στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς με τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης. Προκειμένου να μην γίνει η κλήρωση μέσα εδώ, θα ήθελα δύο συναδέλφους οι οποίοι θα συνοδεύσουν την κυρία Αδάμη για να νομιμοποιήσουμε την... Ευχαρίστως, πηγαίνω εγώ αν θέλει κανένας άλλος. Λοιπόν, για να νομιμοποιήσουμε την διαδικασία της κλήρωσης. Ο κύριος Κορδίλης, κάποιος άλλος. Ο ποιος? Ο κύριος Αυλίτης. Όχι, δεν θέλει. Λοιπόν. Και την κυρία Παρασοπούλ, πάτε εντάξει και λοιπόν, κυρία... λοιπόν, παιδιά δίπλα θα πάτε για να υπάρχει νομιμοποίηση της... Λοιπόν, την κυρία Παρασοπούλ. Και μετά θα επικυρώσετε. Ή τέλος πάντων όποιος είναι έξω. Επειδή ξέρω ότι συμπαθεί ο κύριος... Να σας ενημερώσω ότι έχουμε για... Να ακούσουμε λίγο την κυρία Δάμη, σας παρακαλώ. Να ακούσουμε την κυρία Δάμη, σας παρακαλώ. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον νόμο 23-23 του 95 να κάνουμε την κλήρωση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά θα πάμε δίπλα, ναι. Απλώς να σας ενημερώσω ότι έχουμε 118 αιτήσεις για 98 θέσεις οκτάμετρες, δηλαδή κάπου 20 ενδιαφερόμενοι θα μείνουν εκτός. Και 9 αιτήσεις για τετράμετρα, όπου είναι 9 πάλι θέσεις τετράμετρα. Ναι. Εκεί δεν θα υπάρξει κλήρωση, παρά μόνο για τη θέση που θα καταλάβουν. Έτσι. Θα κάνω μια δήλωση μόνο. Ναι. Και δική μου. Ναι. Ότι θα πληρώσουν, κυρία Δάμη, ό,τι πληρώσαν και πέρσι. Δεν έχει καμία. Όχι, αξία. Το έχετε μειώσει, κύριε Δήμαρχε. Από 60 σε 40 ημερησίως τα 4 μέτρα. Το έχετε αποφασίσει το 2011, με απόφαση ναι, ναι, ναι. Το 2011. Θα πληρώσουν 2 ημέρες. Ναι, δηλαδή 2 ημέρες. 80 ευρώ. Ναι, εντάξει. Για 4 μέτρα. Τα 8 μέτρα. Και αν δηλώσει κάποιος ότι θέλει 3 μέρες, τότε... Εντάξει, 80 ευρώ όλοι. Θα πάει 3, θα πάει 100, δεν πειράζει. Θα μείνει έτσι. Αυτό ήθελα να... Α, ένα λεπτό, 80 δηλαδή, όσες μέρες θέλουν.
Okay, μέχρι τρεις δηλαδή, όχι όσες θέλουν. Εντάξει, αφού είναι δική σας. Εγώ έχω να κάνω ο κύριος Σιλεγκύρης. Έχω να κάνω μια παρατήρηση στο θέμα αυτό. Μην έρθουν το Προεδρείο εκεί πέρα και πάρουν το Προεδρείο τις θέσεις καλή και τις μοιράζουν, τις πουλάνε στους άλλους ακριβότερα από ό,τι πληρώνουν στο Δήμο και κατ' επιλογή επιλέγουν τις θέσεις. Αυτό θα κάνει η κυρία Δάμ την κλήρωση. Εμείς εδώ θα κάνουμε την κλήρωση. Μετά η Δημοτική Αστυνομία θα παρακαλέσουμε να παρακολουθήσει την πραγματοποίηση των θέσεων. Ο Α είναι στη θέση αυτή που του έχει τύχει. Μα εδώ τι θέσα. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Κύριε, πληρώστε τόσα λεφτά, να ξέρω καθένας. Καταλάβατε τι είπα, κυρία Δαμεγώ. Είπα να μην έρθουν το σωματείο και πάρουν τις άδειες όπως κάνανε πέρσι και πληρώσαν για τη μια μέρα και θα μείνουμε και την άλλη και φύγανε. Και έγινε κομφούζιο εκεί πέρα, να μην ξαναζητήσουμε αυτό. Πέρσι πληρώσανε για δύο ημέρες όλες, υπήρξαν όμως κάποιοι που μείνανε τρεις μέρες και κάποιοι άλλοι βέβαια είχαν πληρώσει για τρεις μέρες. Φέτος όμως είπαμε ότι όλοι θα πληρώσουν για δύο μέρες και ας κάτσουν και ακριβώς. Τρεις, εντάξει. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε για ένα δευτερόλεπτο. Πέρσι όχι μόνο πληρώσανε δύο, τρεις και τα λοιπά, αλλά κάποιες θέσεις υπήρχε μέσα το σωματείο το οποίο τις έδωσε και τις πούλησε. Πέραν του Δήμου και κάποιοι πληρώσανε και 200 ευρώ, γι' αυτό σας το λέω. Αυτό είπε ο κύριος Συνηγής. Το είπε ο κύριος Συνηγής. Να στείλουμε ένα γράμμα στον καθένα και θα λέει πόσα λεφτά πληρώνει. Βγάζει ανακοίνωση και λέει το τάδε νούμερο το παίρνει. Δεν τη βλέπει. Όχι, δεν την ανακοίνωση. Μέσα από πόσα λεφτά θα πληρώσει ο καθένα. Το πόσα λεφτά το είπαμε εδώ, το ανακοίνωσε. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν το ξέρουν που δεν είναι εδώ. Αυτοί που θα κληρωθούν. Άμα δεν έρχονται στο Δήμο και προστρέφουν. Κυρία Δαμή, ο κάθε ένας από αυτούς που θα πάρει τα 4 μέτρα ή τα 8 δεν θα έχει δική του απόδειξη από το Δήμο με διπλότυπο στο όνομά του. Βέβαια. Δεν θα δεκοπεί μία απόδειξη και θα μοιραστούν μετά. Όχι. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν μιλήσετε. Κάθε θέση για τον υπαλλήλιο. Αν η Παναγιώτη όμως έχει πάρει με ένα team, έχει πάρει 20 θέσεις. Μετά πηγαίνει στον κόβει στην απόδειξη Κοροϊανάκη. Δεν γίνεται. Κάθε ένας έχει κάνει αίτηση για 8 μέτρα, ας πούμε. Ένας. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό το παρεμπόριο, γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν θέλουμε το παρεμπόριο, ακριβώς. Έτσι. Αυτό λες. Όχι, είπαμε. Ο καθένας να παίρνει το ίδιο μήκος. Πάμε. Λοιπόν, ας γίνει η κλήρωση και μετά θα συζητάμε με την κυρία Δάμη για να το διασφαλίσουμε. Πάμε. Λοιπόν, το θέμα παραμένει... Κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Κορδίνης και η κυρία Βαλασοπούλου θα ακολουθήσετε. Ναι. Το θέμα κρατείτε, γιατί την απόφαση την τελική θα την πάρουμε όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα της κυρίας Αδάμη. Λοιπόν, το έβγαμε. Το 8. Αυτό μου λέει, λοιπόν. Ναι. 8 θέμα, έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής ΒΥΠΑ ΒΙΟΠΑ. Οι τιμές έχουν οριστεί από την νομαρχία. Ναι, παλιά την νομαρχία. Της νομαρχίας. Τα έχετε διαβάσει, είμαστε ομόφωνα ή θέλετε. Κατά, εγώ κατά. Η κυρία, λοιπόν, οι υπόλοιποι συμφωνείτε. Λοιπόν, πλην της κυρίας Μουστάκη. Το ένα το θέμα. Αναβάλλεται. Έχουν προσέλθει ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Παναγιώτη. Ναι. Λοιπόν, για το ένα το θέμα ο κύριος Δημάκης. Ναι, το ένα το θέμα αναβάλλεται. Μήπως να μην συζητάτε μεταξύ σας, για να ακούμε. Δεν το ένα, ναι, το ένα το θέμα... Το ένα το θέμα αναβάλλεται, διότι δεν έχει έρθει με εισήγηση παρά μόνο της νομικής υπηρεσίας. Δεν θέλω να το αναλάβει άλλο αυτό. Και υπάρχει σε εκκρεμότητα αυτό το 900 ευρώ στα δικαστήρια.
Γιατί δεν το εισηγήθηκε νομίμως η οικονομική υπηρεσία, κύριε Βάρσο, αλλά η δικηγόρη. Λοιπόν, δέκατο θέμα. Δεν πάει η οικονομική, γιατί είναι εξοδικαστικός, πάει δημοτικό συμβόλαιο. Ναι, είναι και το θέμα των 900 ευρώ. Λοιπόν, δέκατο θέμα. Επικαιροποίηση της 241 του 8 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στο όμικρον τάφο 891 της περιοχής Αγίας Κυριακής Κηφισιάς. Η τροποποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αγίας Κυριακής. Λοιπόν, αφορά έγκριση τροποποίησης ρημοτομικού στο όμικρον τάφο 891. Υπάρχει το μόνο στοιχείο που έχω είναι η απόφασή μας του 2008, κύριε Βάρσο, όπου δεν υπάρχει αναφορά σχετική. Δεν έχει σχέδιο, τίποτα δεν έχει γίνει για αυτή η τροποποίηση, αρχές και εκείνη. Την έχουμε αποφασίσει. Που είναι αυτή η τροποποίηση, κάποιος θα μας ενημερώσει. Φιλίππου Βίτα, λέτε. Εδώ δεν είναι, δεν αναφέρεται πάντως. Κύριε Παναγιώτου, τη ΔΕΤΑ, την τροποποίηση. Κύριε Βάρσο, ένα λεπτό. Κατανοώ την λεπτομέρεια που θέλετε να μάθετε, πλην όμως είναι κάτι το οποίο έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σε εξέλιξη η τροποποίηση και πρέπει να επικαιροποιηθεί η απόφασή μας, διότι ανά τριετία, έχει περάσει τριετία και είναι το διάστημα, έχει παρέλθει το διάστημα που πρέπει να έχει επισήμως την απόφασή μας. Αλλά δεν αφορά, δεν αναφέρεται πουθενά η οδός, ούτε στην απόφαση αυτή. Να σκεφτείτε, επί Κοσμά ήταν αυτό. Ναι. Πώς πρέπει να πάει πρώτα στην ποιότητα ζωής και μετά? Έχω αφύπνες. Να πάει στην ποιότητα ζωής μία απόφαση, ρωτάω, η οποία θέλει η οποία είναι απόφαση ενισχύσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ισχύει πια. Έχουν περάσει 8 χρόνια, έχει 3 χρόνια η καταστασία. Αν ισχύει, πρέπει να την ξαναπάρουμε. Δεν την επικαιροποιούμε, την ξαναπαίρνουμε. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η υπηρεσία το έχει ως επικαιροποίηση. Αν νομίζετε ότι πρέπει να την. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να περάσει την ποιότητα ζωής. Ναι, να το έχουμε υπόψη μας για επόμενο θέμα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, οι συνάδελφοι που έβαλαν ενστάσεις. Λοιπόν, ομόφωνα. Θα το δω αύριο. Λοιπόν, 11ο θέμα, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 12. Έχουν μπει τα θέματα του εξοικονομού. Έχουν μειωθεί κάποιες πιστώσεις, έχουν ενισχυθεί κάποιες άλλες, με αποτέλεσμα να είναι το ίδιο. Λοιπόν, να το διαβάσουμε. Προσθήκη νέο έργο. Οριστικές μελέτες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθρέας. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθρέας. Οριστική μελέτη βιοκλιματικού σχεδιασμού και φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθρέας. Παρεμβάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού και φωτισμού στην πλατεία 28 Οκτωβρίου Νέας Ερυθρέας. Προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση καυστήρων, λεβίτων κλπ. Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς. Διαμόρφωση βιοκλιματικής πλατείας Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς. Και εφαρμογή κουρτίνα στο κολυμπητήριο. Είναι στο σύνολό του όλα τα έργα του εξοικονομού. Έπρεπε να μπουν μέσα. Εγκρίνεται. Τι έγινε το 12. Εγκρίνεται, κύριε συνάδελφε. Το θέμα 12, ναι, το θέμα 12 το έχει η κυρία Φέρτα. Πάμε στο 13. Όχι, ναι, αυτό. Λοιπόν, θέμα 12. Έγκριση τρίτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς. Ναι. Λοιπόν, αναφέρονται μέσα όλες οι αλλαγές που έγιναν στο τεχνικό πρόγραμμα όπως ψηφίστηκε στο προηγούμενο θέμα και αφορά κυρίως τα έργα τα οποία είναι από το εξοικονομώ.
Ναι, βεβαίως. Ένα λεπτό να τελειώσω. Και υπάρχουν και νέες πιστώσεις που αφορούν τη σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων διαδρομής ενοποίησης των σχολικών κτηρίων στο Δήμο Κηφισιάς. Και αυτό είναι για να κατευθεί στο ΕΣΠΑ, δηλαδή να ενώσουμε το Λύκειο της Ερυθρέας που έχει ποδηλατόδρομο με το τρίτο γυμνάσιο και τρίτο Λύκειο της Νέας Κηφισιάς, ούτως ώστε να υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Αυτό είναι μια μελέτη, έτσι. Και σύνταξη κι άλλης μελέτης για το συγκληρωματικές μελετών μάλλον για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό από το επιχειρησιακό πραγματικής. Επίσης, εντάσσεται και μία, δημιουργείται μία καινούργια πίστοση που μας επιχορηγούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κηφισιάς με 50.000, το οποίο θα το διαθέσουμε για να κάνουμε μελέτες. Εγώ είμαι έτοιμος για ερωτήσεις. Επειδή εγώ δεν πρόλαβα να ρωτήσω κάτι στο τεχνικό, πηγαίνοντας στο χαρτί αυτό, θέλω να ρωτήσω για το 2, να μου πει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί να το καταλάβω, και για το θέμα εδώ 5, που λέει προσθήκη θερμομόνωσης στην αντικατάσταση, πού, γενικά, δημοτικής ενότητας. Όταν λέτε 2, ποιο λέτε 2? Από το τεχνικό, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Μάλιστα. Το 2 στο κατάργηση, ναι. Ενίσχυση και επισκευή αίθουσας, ναι. Γυμναστηρίου πρώτου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθρέας. Μειώνεται το ποσό κατά 212.000, διότι δεν θα χορηγηθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Και, και το 5, παρεμβάσεις, τι είναι? Προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση... Εγώ δεν το έλαβα στο mail μου αυτό, γι' αυτό. Ορίστε. Κάτι σύμπτωση. Ναι, τώρα. Προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση καυστήρων λεβίτων, θερμοστατικές βαλβίδες, Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς. Τώρα, για να σας δώσω σε ποια σχολεία θα γίνουν οι δουλειές, είναι από τη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθρέας στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Ερυθρέας, στο Πνευματικό Κέντρο, στην Βιοκλιματική Πλατεία 28 Οκτωβρίου, στο 2ο και στο 3ο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Νέας Ερυθρέας. Και όσον αφορά την Κηφισιά, το 3ο, το 4ο Δημοτικό, το 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, το ΔΑΚ Πολιτεία στο Κολυμβητήριο και η Βιοκλιματική Πλατεία Εργατικών Κατοικιών. Αυτή είναι η πλατεία στη Κηφισιά που κάνουμε. Οι εργατικές κατοικίες. Μαρίνο Αντίπα. Ναι. Λοιπόν. Όχι, εδώ. Ένα λεπτό. Ζήτησε κάποιες πληροφορίες για το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι, απήντησα. Το αποσύρουμε αυτό λοιπόν. Ναι, έχει ψηφιστεί έτσι. Και συζητάμε, ναι, εντάξει, και συζητάμε τώρα. Την αναμόρφωση. Την αναμόρφωση. Έχετε κάτι να ρωτήσετε για την αναμόρφωση, κυρία Συνοδεινού? Ρωτήστε λοιπόν για να συνεχίσουν οι συνάδελφοι. Α, είπα Συνοδεινού, είναι Μουστάκη, εντάξει. Πάμε. Έλα, εσείς, κυρία Μουστάκη. Ναι, το ξέρω ότι έχετε άλλο όνομα. Πάμε. Το δικό μου το όνομα. Νόμιζα ότι ήθελε η κυρία Συνοδεινού να μιλήσει. Λοιπόν, δήμαρχε, είπατε ότι θα ενώσετε με ποδηλατοδρόμου στα 2 λύκεια. Ναι, αυτό... η ιδέα είναι αυτή. Ναι, αναθέτουμε μια μελέτη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προκύψει μια γενικότερη μελέτη. Να δούμε πού χρειάζονται ποδηλατόδρομοι, αν χρειάζονται. Μα μελέτη θα εμείς τώρα θεματοδοτούμε. Αλλά λέτε κατά πού, έχετε ήδη. Δίνουμε μια κατεύθυνση. Ναι, γιατί όμως να μην αποδεχτούμε. Εδώ είναι, δεν θα αποδεχτούμε τη μελέτη, γιατί γυρίσουμε πίσω. Ναι, λίγο θα πρέπει δηλαδή να συζητηθεί, έτσι. Αλλά η ιδέα είναι να πηγαίνουν, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσεις να διαδίδεις το ποδήλατο από το νέο. Σύμφωνοι. Τα 2 λύκεια δεν κατάλαβα, το νέο, αλλά τι έχουν ανταλλαγές στα 2 λύκεια. Δεν είναι θέμα ανταλλαγών, αλλά είναι μια περιοχή, μια Κηφισιά που μπορεί να μπει ποδηλατόδρομος. Έχει φαρδείς δρόμους, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, δεν είναι μέσα σε στενό οικιστικό ιστό. Και η ιδέα αυτή προτιμείται, αν θέλετε, για επιχορήγηση, όταν βάλεις σαν στόχο ότι συνδέεις σχολικές μονάδες, δηλαδή δημόσια κτίρια. Ναι, δημόσια κτίρια, αλλά θα μπορούσε να πηγαίνει, ξέρω εγώ, μπορούμε σε ένα να το πάρκο. Περάσουμε, σε ένα πάρκο που μπορούμε είναι να το περάσουμε και από το πάρκο Ιερού Πολυτεχνείου, ακόμα και από το καπί, αν θέλετε. Θα μπορούσε και στα μπαρ, βέβαια. Τα μπαρ πηγαίνουν νέοι.
Και μετά, αν φτάσει ή αν γίνει μελέτη, μπορεί να ανέβει πάλι μέχρι τον ηλεκτρικό σταθμό που πρέπει να είναι σημείο αναφοράς. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά δεν μπορεί να πάει από την Τατοίου, διότι ο αρχικός σχεδιασμός σχετικά στην Τατοίου και κόπηκε. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να πάει από την Τατοίου. Θα πρέπει να πάει από μέσα στους εσωτερικούς δρόμους. Εμείς τώρα βάζουμε να κάνουμε μια μελέτη. Να βρούμε χώρους, να μην γίνει εκείνο το πράγμα 50% που έχουν γίνει υπό την πλατόδρομη. Ναι, γι' αυτό η Νέα Κυψιά προσφέρεται. Και, και το σημείο του Μορτερό που θα ξεκινήσει και μπορεί να πάρει και άλλα σημεία από το Μορτερό, πάλι προσφέρεται. Κύριε Δήμαρχε, είναι επιλέξιμη αυτή η δράση, οπότε έχουμε πολλές πιθανότητες να χρηματοδοτηθεί. Είναι επιλέξιμη. Ενημέρωση λέω. Ενημέρωση λέω. Ενημέρωση ότι είναι επιλέξιμη. Και σαν ιδέα την δέχονται πολύ καλύτερα, γιατί έχουμε συνοηθεί με τους αγωδίους. Λογικό είναι. Έτσι. Και τα παιδιά πηγαίνουν με περισσή ασφάλεια στα σχολεία τους, λογικό είτε είναι. Πεζή είτε με ποδήλατο. Βάζεις από ένα βασικό. Τι είναι αυτό εδώ. Είδες. Σε λεωφορείο κάποιο σημείο που μπορούν οι γονείς να τα αφήσουν και πηγαίνουν με τα ποδήλατα μόνο. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, για ένα θέμα που προέκυψε σήμερα το μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, δεν προλάβαμε να το έχουμε και στην εισήγηση. Μια αξιομοίωση κωδικού θέλουμε στην επισκευή, συντήρηση. Ορίστε. Πώς είναι γράφει. Πού στο προηγούμενο θέμα. Όχι, σήμερα στην αναμόρφωση. Που κάνουμε. Έτσι, ενίσχυση ενός κωδικού και αντίστοιχη μείωση ενός άλλου κωδικού. Άμα στο σύνολο δεν έχουμε δρόμο, να βάλουμε. Όχι, βέβαια. Εντάξει, θα το δώσω με την υπηρεσία αύριο. Ο κύριος Πολιτάς. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στο θέμα των ποδηλατόδρομων θα πρέπει να ρωτηθούν και ποδηλάτες για το πώς να γίνουν. Γνωρίζω ότι εγώ ίδιος έχω υπάρξει αθλητής ποδηλάτου, αλλά και ακόμα ποδηλατό και υπάρχουν και σύλλογοι στην περιοχή. Θα ήθελα να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην κατασκευή τους. Όταν θα έρθει η ώρα όμως, παρακαλώ να ρωτηθώ. Καλά. Την μελέτη κάνουμε για να μπει σε όλα. Αυτό απλά λέω, γιατί τα διαπιστώνω καθημερινά, γι' αυτό έχει το άλλο. Λοιπόν, ομόφωνα η αναμόρφωση. Α, ορίστε, ακούω. Μισό λεπτό, κύριε Βάρσο. Μπαίνει και στην αναμόρφωση και ο κωδικός για τα καπί που είπα στην αρχή. Γιατί δεν είχε προσδοθεί. Ναι, για τα μπάνια. 20.000. Μια ερώτηση. Η Ερυθρέα είχε πάρει καμιά, από ό,τι θυμάμαι, καμιά 80 ποδήλατα για να τα μοιράσει και να τα έχει. 500. Θα απαντήσει ο κύριος Κύρλος τώρα που θα σας έχει. 500 ποδήλατα. Σας έχει έτοιμος τώρα εδώ. Α, 650, 500, 650, εγώ νομίζω ότι... Μικρόφωνο. Να ολοκληρώσω. Συνεχίστε, κύριε Βάρσο. Στην Κίνα που είχα πάει, αν θυμίστε, που είχαμε κάνει κάτι εκδηλώσεις εδώ με τους Κινέζους και μας είχαν κάνει πρόσκληση και είχα πάει στην Κίνα, εκεί όλο με ποδήλατα κυκλοφορούν, αλλά τρίρολα. Δηλαδή που αναφέρθηκε να περνάει το ποδήλατο μπροστά και από το καπί, ηλικιωμένοι, αλλά με τρίρολα. Να μην πέσουν, γιατί ο ηλικιωμένος σαν και εμένα είναι, ή από πέσιμο πηγαίνει. Και όχι μόνο, πάμε. Ναι. Και έβλεπα λοιπόν να κυκλοφορούν με ποδήλατα. Αλλά δεν είχαν ποδηλατόδρομο στην Κίνα. Στο δρόμο. Δεν έχουν αυτοκίνητο. Ναι. Δεν κάνανε δηλαδή περιτά έξοδα. Να φανταστείτε δε στην Κίνα που πήγα, όταν γκρεμίζανε ένα παλιό κτίριο, ήταν μια περιοχή με παλιά κτίρια. Τα γκρεμίζανε όλα, τους είχαν μεταφέρει προσωρινά σε μια άλλη έκταση με σπίτια και μετά φτιάχνανε εκεί που ήταν όλες οι παράγκες και όλα αυτά έναν ουρανοξύστη και τους βάζανε όλους μέσα. Όλα αυτά σε μια κατάσταση που πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ας το δούμε πιο προσεκτικά τους ποδηλατόδρομους, γιατί σε πολλά σημεία έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Και όπως είπε και ο κύριος Ξυπολιτάς, να ρωτούνται και οι ποδηλάτες, γιατί κάπου σε κάποιες ανηφόρες, ας πούμε εδώ, στο Κεφαλάρι, έχει ποδηλατόδρομο, αλλά δεν μπορεί να ανέβει το ποδήλατο. Να πω την οδό. Κύριε Βάρσο, βγήκα. Πού την ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε. Ηλεκτρικά ποδήλατα κυκλοφορούν. Λοιπόν, με την αναμόρφωση. Γρηγορίου, η κυρία Κοσμά και μετά θα απαντήσει ο κύριος Κύρλος, αν πρέπει. Δεν θέλω να αναφερθώ στους ποδηλατόδρομους του παρελθόντος, αλλά άπαξ και κάνουμε μελέτες σε ποδηλατόδρομους, θα πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί κανονιστική απόφαση. Δηλαδή είναι χρήσης το συγκεκριμένο δρόμο, που σημαίνει ανάρτηση, σημαίνει
ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, ενστάσεις κτλ. Οπότε η διαδικασία της συμμετοχής θα ακολουθηθεί, φαντάζομαι. Τώρα κάνουμε μόνο εγγραφή της μελέτης. Ποδηλατόδρομο στην Ισβήνη. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κύρλο? Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο είχε συμμετέχει ο Δήμος, ο πρόεδρος Ερυθρέας και κατάφερε να εγκριθεί ένα ποσό των 300.000 ευρώ, προμηθεύτηκε 600 με 650 ποδήλατα, τα οποία παραχωρούνται όπως είχαμε ψηφίσει πρόσφατα με τη μορφή χρήση δανείου και έχουν απομείνει γύρω στα 300 ακόμα. Οπότε ο κύριος Βάρσος, αν έχει ενδιαφέρεται αυτός ή κάποιοι γνωστοί, να ξέρουν ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακόμα ποδήλατα, κύριε Βάρσο. Καμιά 300. Αλλά να μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί σήμερα, μετά από πολλούς μήνες, κατάφερε να πούμε να εμπεδώσει ο Δημότης του ενιαίου Δήμου πλέον το ποδήλατο. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε και συζητάγαμε για τις μελέτες των δρόμων και την κατασκευή του, πόσο λιδωρηθήκαμε, πόσο ηρωνευτήκαμε. Και σήμερα, μέσα από τη ζωή που ήδη αρχίζει και μας διδάσκει, είναι απαραίτητο το ποδήλατο. Χαίρομαι να μου αυτή η, όχι μετάλλαξη, αυτή η διαφορετική νοοτροπία που επικρατεί πλέον. Κάτι θέλετε, κύριε? Συγγνώμη που ξαναπαρεμβαίνω, απλά ήθελα να προσθέσω ότι τουλάχιστον τα τελευταία 300 ποδήλατα ας μην δοθούν δωρεάν στους δημότες, ας δοθούν σε μικρούς επιχειρηματίες που έχουν να δώσουμε δουλειά, να νοικιάζονται στους σταθμούς των τρένων ή κάπου αλλού. Αυτή η πολιτική χορηγίας είναι λάθος. Πρέπει να δώσουμε δουλειά, αλλά και να φέρουμε και κόσμο στην περιοχή μας. Με χρυσιδάνιο είναι. Το έχουμε ψηφίσει. Παιδιά, θα κάνει 300 ευρώ το. Ο κύριος Ξυπολιτάς δείχνει μία άλλη πλευρά του πράγματος. Δεν είναι κακό να ακούμε και να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, ορίστε. Κι εσείς? Όχι, να πει. Κακία θα πει. Λοιπόν, η κυρία Σπυριατοπούλου. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Σπυριατοπούλου. Απλώς έναν προβληματισμό ακόμα. Και η κυρία Σπυριατοπούλου μιλάει, ένα προβληματισμό ακόμη και ως αρχιτέκτον τον θέτω και μετά από την εμπειρία των τόσο χρόνων και την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και στην Εκάλη. Θα ήθελα, η εμπειρία έδειξε ότι να βάλουμε αυτή τη διάσταση στο πρόβλημα. Οι ποδηλατόδρομοι στην Ελλάδα έχουν κάποια ουσία? Έχουν χρησιμοποιούνται οι ποδηλατόδρομοι, γιατί βλέπω πια ότι είναι πεζόδρομοι. Ανέβα κατέβα, επειδή μιλάω με παιδιά που είναι ποδηλάτες. Έχω επαφή με όλους αυτούς. Δεν είναι εύκολη η μετακίνηση με ποδήλατα στο χώρο τον ελλαδικό, λόγω της, του αναγλύφου, του περίεργου αναγλύφου, που είναι ορεινό, ακόμα και στην Αττική, του ποδήλατου. Δεν ενδείκνυται. Αυτά όλα γίνονται στο εξωτερικό. Το ανέφεραν πολύ στην Κίνα, στην Ευρώπη. Αλλά οι περιοχές εκεί είναι επίπεδες. Μα τελείως επίπεδες. Και χρησιμοποιείται το ποδήλατο. Απλώς το βάζω σαν σκέψη. Όχι ότι θα αντιθούμε να πάρουμε η χρηματοδότηση οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω και τόσα χρόνια που είμαι εδώ δεν βλέπω ποτέ ποδήλατα επάνω στους ποδηλατόδρομους. Να περάσει ένα που και που. Την ημέρα δεν χρησιμοποιούνται και καλά κάνουν, διότι υπάρχει κίνδυνο να σκοτωθούν και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Η κυρία Μουστάκη. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Επειδή δεν ξέρω που αναφέρθηκε ο κύριος Αντιδήμαρχος για τους ποδηλατόδρομους και ότι λιδωρήθηκαν κλπ. Όταν πρώτο ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ανέφερε ο κύριος Βλαστός, εγώ είπα ότι κύριε καθηγητά συναντηθήκαμε στο ίδιο όνειρο. Μετά δεν ψήφιζα τις διαδικασίες, οι οποίες ήταν λάθος. Αυτό έγινε και απεδείχθησαν ότι ήταν λάθος από το σημερινό πρόβλημα που έχουμε. Λοιπόν, αυτό όσον με αφορά. Τώρα, για τους ποδηλατόδρομους, εγώ είμαι υπέρ, αρκεί να γίνει η σωστά η χωροθέτησή τους, η κατασκευή τους και ένας κανονισμός λειτουργίας, όπως είπε η κυρία Κοσμά. Ο κύριος Βαράγκης.
Ο ποδηλάτης, ο οποίος δεν είναι αθλητής και χρησιμοποιεί το ποδήλατο ή για να αθληθεί ο ίδιος ή για να πάει κάπου, όταν βρει μία δυσκολία και μία ανηφόρα, κατεβαίνει, το περπατάει μαζί με το ποδήλατο μέχρι να ξαναμπορέσει να ανέβει. Αυτό δεν θα πει ότι επειδή κάπου υπάρχουν ανηφόρες πρέπει να καταργήσουμε τα ποδήλατα. Υπάρχουν και τα ποδαράκια μας και όπου ξαναβρούμε ίσωμα, ξανανεβαίνουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, την ψήφο σας για την τρίτη αναμόρφωση. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Προσήλθε η κυρία Κοσμά. 13ο θέμα. Λοιπόν, έχουμε το 13ο, το 14ο και το 15ο θέμα που αφορούν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη αναμόρφωση του Βικέλα. Το 14ο και το 15ο, αν δεν μιλάτε και μεταξύ σας, λοιπόν, το 14ο και το 15ο τα ψηφίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανακαλύψαμε όμως καθοδόν ότι εκ παραδρομής δεν είχε έρθει η πρώτη αναμόρφωση, οπότε τα άλλα δύο δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά, με την ευκαιρία της επαναφοράς του 14ου και του 15ου θέματος, δηλαδή της τρίτης αναμόρφωσης, έγινε και μία αλλαγή η οποία ούτως ή άλλως θα ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην αναμόρφωση που είχαμε ψηφίσει. Εάν θέλετε ιδιαίτερες λεπτομέρειες επ' αυτών, είναι εδώ εκπρόσωποι του Βικέλα για να σας τις δώσουμε. Σας ακούω. Έχουμε το δικαίωμα ή το δικαίωμα. Είναι λογικό να ψηφίζουμε τη μία αναμόρφωση μετά την άλλη στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω. Στο προηγούμενο συμβούλιο. Όχι ψηφίσαμε... σήμερα, βλέπω ότι έχουμε πρώτο, δεύτερο και το τρίτο που λέτε που δεν το έχουμε σαν θέμα. Κοιτάξτε, θα δημιουργήσουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία του Βικέλα. Το κατάλαβα και λέω πώς έπρεπε. Άρα λοιπόν, ναι, να δώσει μια εξήγηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα αναμορφώσεις, οι οποίες μπορεί να είχαν γίνει νωρίτερα και να μην έχουν κατατεθεί. Δεν σημαίνει ότι είναι σε μία συνεδρίαση στο Βικέλα. Είναι εδώ σε είναι σε μία. Εδώ. Έτσι. Δεν μα πειράζει. Εμείς επικυρώνουμε. Αυτό δεν... λέω. Αν μπορούμε. Μπορούμε. Επικύρωση κάνουμε. Τι εννοείς. Όχι. Ένα λεπτό. Δεν με άκουσες καθόλου. Ήρθανε οι δύο αναμορφώσεις στο προηγούμενο συμβούλιο. Κανονικά. Μα γιατί όταν γίνεται από καιρό σε καιρό προκύπτουν θέματα, όπως αυτό που προέκυψε τώρα για την τρίτη αναμόρφωση. Γι' αυτό, λοιπόν, θέλετε κάποια ιδιαίτερη λεπτομέρεια επί των αναμορφώσεων. Λοιπόν, ομόφωνα ψηφίζουμε τις τρεις αναμορφώσεις. Αν θέλετε να μας πει, λοιπόν. Ναι, πέστε τα. Απλώς να πω και για να... Όχι λογιστικά, υπάρχουν και τα λογιστικά νούμερα μέσα. Έχει έρθει μια επιτροπή από το Υπουργείο Γενική Αθλητισμού μετά από πάρα πολλά χρόνια, η οποία κάνει έλεγχο στα αθλητικά κέντρα για την νομιμότητά τους. Αυτή η νομιμότητα λοιπόν προϋποθέτει κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν, οι οποίες αφορούν συντηρήσεις, έργα και προμήθειες. Για να επανέλθουν στις 27 Αυγούστου, όπως λένε μέσα στις αποφάσεις τους, να δώσουν την έγκριση ή όχι. Άρα εμείς για να κάνουμε αυτά τα έργα και τις προμήθειες και να λειτουργήσουν τα ζυρίνια, τα δά και καλαϊτζίδες κτλ. Είναι και άδεια λειτουργίας, είναι και νομιμότητα. Όχι καταλληλότητα, νομιμότητα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουν άδειες λειτουργίας στα γήπεδα. Δεν μπορούν να γίνονται αγώνες μέσα. Από τη στιγμή που δεν έχουν άδεια λειτουργίας τι είναι. Σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι έκτακτα, επίκαιρα. Ας πούμε η οροφή η οποία έπεσε του Ζηρινίου στο παλιό γυμναστήριο και την οποία κάνουμε έναν ανθράκωση τώρα, μια εργασία συντήρησης έναν ανθράκωση. Και υπάρχουν προμήθειες όπως είναι τα δίκτυα πυρόσβησης, πυρανίχνευσης, τα οποία δεν έχουν όλα τα γήπεδα μέσα και τα στάδια. Το Ζηρίνιο, ας πούμε, δεν έχει σε όλα τα γήπεδα και τα στάδια τέτοια δίκτυα. Ούτε ο Καλαϊτζής. Και για το Βαρδαξί, ας πούμε, και σήμερα, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, για το Βαρδαξί λέει, ξέρω εγώ, ότι δεν έχετε ιατρείο.
Δεν έχετε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Δεν έχετε ειδικό χώρο κατασκευασμένο για να τα έχετε. Άρα, εάν δεν τα φτιάξετε 27 Αυγούστου, ο Πανελληνιακός, ας πούμε, δεν θα παίξει. Είχαμε μία σύγκρουση με τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος είχα κάνει ένα λάθος στην πρώτη επίσκεψη, τη θεώρησαν ήταν δεύτερη και μας έδωσαν απαγορευτικό λειτουργίας. Δηλαδή, υπήρχε η πιθανότητα σήμερα που μιλάμε να μην, είχε άδεια, να μην μπορούσαν να λειτουργήσουν τα στάδια, αλλά την ανακάλεσαν αυτή μετά το λάθος και την επίσκεψη που έκανα εγώ βέβαια στον Ειδικό Γραμματέα. Και τώρα μας έδωσαν μια παράταση μέχρι 27 Αυγούστου, που σημαίνει ότι όλο το καλοκαίρι πρέπει ο Βικέλλας να ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα των επισκευών, των συντηρήσεων και των προμηθειών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις. Και αυτό το κονδύλι πρέπει να είναι περίπου 110.000 από ό,τι έχουμε βγάλει σήμερα, για να μπορέσουν 27 Αυγούστου να πάρουμε την άδεια λειτουργίας και την νομιμότητα. Επίσης, ταυτόχρονα με αυτό, κανένα κτίριο δεν έχει νομιμότητα, δηλαδή υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι πρώτου 55 που μια βεβαίωση της πολεοδομίας νομιμοποιούνται και υπάρχουν κτίρια τα οποία δεν έχουν καμία νομιμότητα και πρέπει από την αρχή να κάνουμε μελέτες για να ενταχθούν στο νόμο περί αυθενέτου και να νομοποιήσουμε. Δεν μπορεί. Μπορούμε. Μπορούμε. Στους ΟΤΑ, για κτίρια του ΟΤΑ. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό, αλλά μπορούμε. Υπάρχει μια συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών των δικών μου και μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όλα δηλαδή που είπαμε προέκυψαν, και αναφέρομαι στο ερώτημα της κυρίας Κοσμά που μιλάει για τρίτη αναμόρφωση, προέκυψαν και αθνικά. Δεν μπορούσα να προβλέψω από τον προϋπολογισμό ούτε καν πριν από μερικούς μήνες ότι όλα αυτά θα έπρεπε σήμερα να μιλάμε και να τα κατασκευάζουμε ή να τα βελτιώνουμε ή να παίρνουμε άδειες λειτουργίας. Άρα πρέπει να κάνουμε αναμορφώσεις για να τα κάνουμε αυτά. Ναι, η περιφέρεια. Κατευθείαν ο ειδικός γραμματέας, κ. Διακόπουλος, τουλάχιστον μέχρι πριν από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά είχα μια έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση, γιατί το λάθος το δικό τους παραλίγο να στοιχίσει ότι να τα είχαμε κλείσει τώρα με τα γήπεδα. Και να μην μπορούσαμε ούτε να μιλήσουμε. Μετά από 30 χρόνια ξαφνικά ανακάλυψαν το ελληνικό κράτος ότι πρέπει και έπρεπε να είχε γίνει βέβαια, ότι το ανακάλυψαν τώρα δεν σημαίνει ότι κακώς το ανακάλυψαν, αν το είδαν. Λοιπόν, αυτά τα χαρτιά περί μη λειτουργίας και νομιμότητας έχουν αποστελεί στα αστυνομικά τμήματα, στους εισαγγελείς, στους εκάστοτε τοπικούς εισαγγελείς, αν διαβάσετε δηλαδή τις κοινοποιήσεις τους, θα δείτε μέσα ότι εκτός από μένα, το Δήμαρχο, έχουν απευθυνθεί και στον εισαγγελέα. Ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής, που σημαίνει ότι αν γινόταν κάτι ή αν γίνει κάτι, θα πάμε όλοι φυλακοί, όλοι οι αρμόδιοι. Αυτά είχα να πω εγώ, δεν ξέρω. Οι υπηρεσίες είναι εδώ. Λοιπόν, η κυρία Μουστάκη, να κάνω μία ενημέρωση σε αυτά που είπε ο κύριος Κουλόγερος. Όσον αφορά στο Βαρδαξί, καθώς και στο Καλοϊτζής, επειδή αυτά είχαν επιλεγεί για το 2004 ως κέντρα, είχαν ιατρία, τα οποία μετέτρεψαν σε γραφεία. Α, εντάξει. Λοιπόν, όπως και το σπίτι του αθλητισμού, όταν φτιάχτηκε, επειδή ήμουν εγώ τότε, είχε ιατρείο. Τώρα το έχουν κάνει γραφείο. Αυτά, δηλαδή, υπήρχαν. Κάποιοι απλώς παρενέβησαν και είπαν, δεν θα βγει ιατρείο, τώρα δεν το πάνε. Πάντως, εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα τώρα. Και επί διευκαιρία, κυρία Πρόεδρε, είναι συγγνώμη που παίρνω έτσι αυθαίρετα το λόγο, επειδή τα έχουμε ζήσει αυτά, είναι πολύ επικίνδυνο, πρέπει να το ψηφίσουμε πάρα αυτά. Γήπεδο, αυτά που λέω είναι μέσα γήπεδα, δεν είναι σωστή τώρα. Την παράταση σας ομολογώ, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, το άφησα λιγάκι το θέμα κάποιες 10-15 μέρες, θα το έκλεινα, πήγα να το κλείσω. Εάν δεν έπαιρνα την παράταση πάλι λειτουργίας μέχρι 27 Αυγούστου, το ορίζει μέσα δηλαδή, και από εκεί και τέρα, αν δεν τα έχουμε έτοιμα, θα τα κλείσουμε. Δεν θα ξεκινήσουν καν αγώνες. Όχι μόνο αγώνες απλοί, τρίτης και αλφα εθνικής και β' και γ', τελειώσανε δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν τα 30 χρόνια πρέπει κάποια καινούργια διοίκηση να τα προχωρήσει μπροστά και έχει μια απέραντη και πολύ δύσκολη δουλειά και εξειδίκευση. Μην τα λέμε τώρα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, στην Ερυθρέα λοιπόν έχει δίκιο η κυρία Μουστάκη. Ναι, ναι, αλλά μην κάνετε διάλογο. Α, εντάξει, ναι. Λέω, ναι. Απλώς για να το κλείσω, ναι, να πω ότι έχει δίκιο σε ό,τι αφορά ότι η Ερυθρέα είχε πάρει, είχε νομιμότητα λειτουργίας και ο Καλαϊτζής και ο Βαρδαξής, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν, δηλαδή στην άδεια λειτουργίας που δεν είχαμε σαν, και να το λέμε αυτό, στο Ζιρίνιο και στο ΔΑΚ, δεν είχαμε άδειες λειτουργίας,
αυτά είχαν σαν Ολυμπιακά κομμάτια, απλώς υστερούσαν, ας πούμε, στο δίκτυο πυρόσβεσης ή πυρανίχνευσης, ή υστερούσαν σε ιατρικό εξοπλισμό κτλ. Εντάξει, αυτά ήταν πολύ μικρά και λίγα, αλλά δεν πάβουν όμως τα άλλα να ισχύουν και να υπάρχουν. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, το 13ο, γιατί να το ψηφίσουμε ένα-ένα. Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημητρίου Βικέλα για το έτος 12, ομόφωνα. Έγκριση της δεύτερης αναμόρφωσης για το έτος 12, ομόφωνα. Και το 15, τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, ομόφωνα. 16ο θέμα, λήψη απόφαση για την έγκριση των οικονομικών.